ξανά στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υφυπουργό Τουρισμού. Κυρία Υπουργέ, γεια σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τα χαμόγελα που έτσι κι αλλιώς τα βρίσκει κάποιος συχνά στο πρόσωπό σας, δεν σπανίζουν, είναι χαρακτηριστικό σας, έχουν να κάνουν και με την πορεία του τουρισμού. Έχουμε καλά πρώτα στοιχεία, είναι νωρίς ακόμη, κατά τα τέλη Οκτωβρίου έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά τι σημάδια έχουμε? Έχουμε στοιχεία τα οποία βασίζονται πρώτα απ' όλα στα έσοδα τα οποία μας δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε δηλαδή νούμερα, δεν είναι απλά μόνο εντύπωση. Εκτός από την εικόνα που είχαμε όλοι, κύριε Πολύζο, νομίζω το ζήσαμε σε πάρα πολλούς προορισμούς, ότι ουσιαστικά βούλιαξαν αυτό το καλοκαίρι. Το είδαμε όχι μόνο σε παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς, το είδαμε πάρα πολύ στα μέρη μας, παραθαλάσσια μέρη, υπηρετικούς προορισμούς, οι οποίοι και το καλοκαίρι είχαν πολύ υψηλές πληρότητες. Χαρακτηριστικά και στη Μαγνησία έχουμε δει και σε πάρα πολλούς νομούς να έχουν υψηλότατες πληρότητες και από τους Έλληνες. 75% των Ελλήνων στη Μαγνησία ήταν το μείγμα το οποίο επισκέφθηκε αυτό το καλοκαίρι. Και ήδη κινούμαστε σε έσοδα τα οποία πιθανότατα να ξεπεράσουν και το 50% του 2019. Κάποιοι εκ των ειδικών, των ανθρώπων του τουρισμού, μιλούν και για έσοδα 12 δισεκατομμύρια. Θα περιμένουμε να το δούμε. Όπως πολύ σωστά λέτε, τα ακριβή στοιχεία έρχονται στο τέλος της χρονιάς. Αλλά οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός. Βεβαίως, ισχύουν όσα λέτε, δεν ήθελα να σας διακόψω. Απλώς όλα άργησαν να συμβούν. Θέλω να πω, τα νησιά μας, ειδικά τα πιο νότια, ανοίγουν από το Πάσχα. Τώρα αυτό που περιγράφεται, που πράγματι συνέβη παντού, εγώ για φίλους προσπαθούσα σε όλο το Πήλιο, έτσι δεν σας λέω τώρα για παραλίες κατά ανάγκη, και για το ορεινό Πήλιο, όχι μόνο για το παραθαλάσσιο, να βρω και δεν έβρισκα πουθενά που θέλαν να έρθουν τον Αύγουστο. Αυτό συνέβη πολύ έντονα όλο το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Όχι ότι μας κακοφαίνεται, αλλά ενώ δεν μοιράστηκε, δεν πήγε από την αρχή τη σεζόν όπως εμείς την έχουμε σαν χώρα στο μυαλό μας. Ας δούμε όμως τα στοιχεία, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που λέτε. Πράγματι, είχαμε πιο καθυστερημένη έναρξη, αλλά όμως ήταν μία από τις πιο, αν θέλετε, έγκαιρες σε σχέση με άλλες χώρες. Η χώρα μας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που οι ερωτήσεις ήταν περισσότερες από τις απαντήσεις, κύριε Πολύζο. Ήταν περισσότερες οι απορίες διεθνώς το πώς θα ξανανοίξει ο τουρισμός. Παρουσίασε ένα πλάνο το οποίο είχε συνέπεια λόγων και πράξεων. Τι εννοώ με αυτό? Όταν είπε ο Έλληνας Υπουργός στην έκθεση του Βερολίνου ότι εμείς ανοίγουμε 15 Μαΐου, έγινε πράξη. Αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δίνοντας μια έξτρα όθηση, το έδωσε και στους Ευρωπαίους εταίρους με το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Άρα η Ελλάδα έγινε πρωταγωνίστρια σε εξελίξεις για τον τουρισμό. Και επίσης είχαμε επικαιροποιημένα πρωτόκολλα. Πολύ περισσότερα τεστ και self-test. Νέες εξελίξεις και στο κομμάτι των δυνατοτήτων που είχαν τα ξενοδοχεία ακόμη και να προσφέρουν το πρωινό τους. Το ζήσαμε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Μπορούσαμε και οι ίδιοι να σερβιριστούμε. Πράγματα τα οποία διεθνώς έπαιξαν πολύ θετικά. Και σας το λέω γιατί το ζω και εντός της Ελλάδας και εκτός. Η Ελλάδα λαμβάνει συγχαρητήρια παντού όπου και να πηγαίνω για την προετοιμασία που είχαν κάνει και το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά κυρίως οι άνθρωποι του τουρισμού. Άρα, σε αυτό το οποίο λέμε ότι πράγματι είχαμε πολύ πιο καθυστερημένη έναρξη από άλλες χρονιές, να προσθέσουμε ότι έχουμε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λόγω του κορονοϊού και μια ανατροπή σε όλα όσα ήταν προβλεπόμενα και το 20 και το 21. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια συλλογική επιτυχία. Και σε αυτό δίνω συγχαρητήρια στους ανθρώπους του τουρισμού, ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αυξήσεις στα έσοδα είναι εντυπωσιακές και στις αφίξεις. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορούμε να μιλάμε για πάνω από 268 αύξηση στο θέμα των εσόδων ή στις αφίξεις, νομίζω είναι κάτι το οποίο μένει στα θετικά και μένει προφανώς να αποτιμήσουμε και αυτά μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Συνάντησα έναν άνθρωπο χθες στη Θεσσαλονίκη που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στη Βασιλίτσα των Γραβενών, γιατί θέλει να κάνουμε μια εκδήλωση εκεί και βρεθήκαμε για τις λεπτομέρειες. Μου έλεγε με παράπονο ότι ξέρετε όμως αυτό που κάνουμε εμείς, που θέλουμε να διατηρηθεί παρθένο όλο αυτό που μας περιβάλλει, τα ριάκια, οι λιμνούλες, τα δάση, να μην ανοιχτεί ούτε καν δρόμος, έχουμε εμείς τον τρόπο να δημιουργήσουμε πρόσβαση με τα άλογα και να τρώμε εκεί και να βρίσκουμε το μανιτάρι και να φτιάχνουμε εκεί το ριζότο. Και όλο αυτό δεν είναι στις προτεραιότητες της πολιτείας να τα δείξει. Και όλο αποκλείεται η Ζαχαράκη. Όχι μόνο δεν τα λέει από το γραφείο της, την έχω δει να πηγαίνει παντού. Και στο γαστρονομικό τουρισμό να είναι παρούσα, στα πιο ειδικά κομμάτια του τουρισμού, γιατί λέει, εγώ βλέπω τις καμπάνιες, είναι όλες θάλασσα, άντε και λίγο βουνό, αλλά
Το βουνό εννοούσε, από ό,τι καταλαβαίνω, Άγιο Θανάσιο για τα βόρεια, Ράχοβα για τα νότια, Πήλιο, Μετέωρα, ξέρετε, αυτούς τους προορισμούς. Είναι δικαιολογημένο σε έναν βαθμό ένα τέτοιο παράπονο από τους ανθρώπους που κάνουν πολύ πιο ειδικά πράγματα, ή είναι και εκείνη στη μέρημνά σας, κυρία Υπουργέ? Θα σας πω. Θα ήταν θεωρητικό να λέγαμε ότι ήταν στη μέρημνα, αν δεν είχα αυτή κάποια στοιχεία να σας δώσω, και τα έχω μπροστά μου. Τι έχουμε κάνει ως προτάσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης? Ένα πλαίσιο 300 εκατομμυρίων, τα οποία θα πάνε στις ειδικές μορφές τουρισμού. Και απαντώ και σε όποιον είμαι σίγουρη καλοπροαίρετα ότι αυτή τη στιγμή θα ήθελε περισσότερα στοιχεία. Δίνουμε χρήματα, ένα ειδικό κομμάτι προϋπολογισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον τωρινό τουρισμό, για τα μονοπάτια. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει το κομμάτι των μονοπατιών που φτάνουν στα χιονοδρομικά. Πάνω από 80 εκατομμύρια θα δώσει ο Αμοιράς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μονοπάτια τα υπόλοιπα που είναι σε προστατευόμενες περιοχές. Καλύπτουν δηλαδή το σύνολο, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή της Ελλάδος ως προς την ανάγκη των μονοπατιών. Δίνουμε έναν έξω προϋπολογισμό για τις ιαματικές πηγές. Γιατί ο τουρισμός ευεξίας, όπως καλά ξέρετε, σε πάρα πολλές χώρες είναι μια υψηλή πηγή και κερδών, αλλά και μια υψηλή υπηρεσία η οποία δίνεται. Μας ενδιαφέρει να την προτάξουμε. Και μάλιστα στο νέο νομοσχέδιο θα υπάρχει και μια νέα αρχή η οποία θα κάνει τη στρατηγική για τον ιαματικό τουρισμό. Συνάμα δίνουμε περίπου 14 εκατομμύρια στο να ξεκινήσει ένας ειδικός θεματικός οργανισμός για τη γαστρονομία. Και θέλουμε το τοπικό προϊόν, αυτό το οποίο γίνεται και είναι το μανιτάρι, είναι οποιοδήποτε άλλο, αν θέλετε, τοπικό προϊόν που παράγεται, να ενταχθεί στη συνολική στρατηγική και του Υπουργείου για το Γαστρονομικό Τουρισμό. Και προσθέτω στο πολύ εύλογο ερώτημα του ανθρώπου που γνωρίσατε χθες, που είδατε χθες, ότι ο ΕΟΤ φέτος με μια εξαμηνιαία καμπάνια, η οποία καλύπτει όλους τους προορισμούς, δεν πηγαίνει μόνο στο τουριστικό, αν θέλετε, Sea & Sun, ήλιος θάλασσα, έχει και μια μικροκαμπάνια, ειδικά και για το κομμάτι του ορεινού τουρισμού, αλλά και για τη γαστρονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι απλά μόνο ένα κομμάτι μέρημνας θεωρητικής, αλλά εμπράκτως δείχνουμε και με το σχεδιασμό μας, αλλά και με την παρούσα έτσι δραστηριότητα, ότι μας ενδιαφέρει η εμβάθυνση στο τουριστικό προϊόν, ο πλούτος που φέρνει η Ελλάδα, που καλύπτει όλες τις ανάγκες και όλα τα γούστα. Τώρα, στο μεταξύ, θα κάνω αναγκαστικά μια προσωπική αναφορά, επειδή εσείς, η Υπουργή ανήκετε όλοι σε όλη την Ελλάδα, όχι σε περιφέρειες. Οπότε η μέρημνά σας πρέπει να έχει υπόψη της όλα τα ζητήματα. Αλλά τώρα η Σοφία Ζαχαράκη, με καταγωγή από το Καρπενήσι, με παππού ξενοδόχο στο Καρπενήσι, τώρα να έχει αφήσει πιο πίσω τα ορεινά, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τι μένει να κάνουμε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Γιατί το είδα και στο Καρπενήσι, αν θέλετε, και το καλοκαίρι που κάθισα λίγο και στη ρεσεψιόν να δω πώς δουλεύει το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Πήγατε πίσω από τον Κισέ, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Μεταμορφωθήκατε, αλλάξατε, είστε γνώριμο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κάποιος. Φορούσαμε και τη μάσκα μας τόσο ή άλλως στο εσωτερικό χώρο. Ήθελα να δω λίγο το πρόγραμμα, αν δουλεύει και αν είναι εύχριστο για τον υπάλληλο ή για τον επιχειρηματία. Είδα λοιπόν ότι ο τουρισμός για όλους και το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για κάθε προορισμό, είτε είναι ο νησιωτικός, όπως είπαμε, ο παραθαλάσσιος, ή ο υπηρετικός ή ο ορεινός τουρισμός, δούλεψε. Είμαι πολύ περήφανη που πολλά ξενοδοχεία, στο 50% των κρατήσεων, ήταν κρατήσεις από τους ανθρώπους που αξιοποίησαν τα vouchers του τουρισμός για όλους. Και να σας δώσω ένα στοιχείο. Έχουμε τριπλάσια vouchers τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με το 2020. Δεν λέω ότι είναι ιδανικό, πρέπει να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι ως προς την ευελιξία του προγράμματος. Αλλά ήδη φέτος το βελτιώσαμε, προσθέσαμε δικαιούχους και παρόχους και ήδη πάνω από 100.000 άνθρωποι το έχουν αξιοποιήσει παντού στην Ελλάδα. Πάντως, μου έλεγαν από ξενοδοχείο που κλείνει γάμους και για τον κλειστό πια χώρο. Να πούμε ότι πλέον λειτουργούν οι κλειστοί χώροι, έτσι. Είναι πολύ φρέσκο το ΦΕΚ. Ότι πήγε γάμος που στο ερώτημα πόσοι είναι ανεμβολίαστοι από τους καλεσμένους σας, στους 100 ή 98 ήταν ανεμβολίαστοι. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει καλά ένας μηχανισμός που θα ελέγξει τα τεστ εκείνης της ημέρας ή της προηγούμενης μέρας. Δεν πρέπει καν να φιλοξενηθεί ένα τέτοιο γεγονός. Καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία είδατε ότι τα αγγίζει και η εστίαση και έχουν ζητήσει και διευκρινίσεις, έτσι και τα ξενοδοχεία. Θα τα δούμε και σε συνδυασμό με την Επιτροπή. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή προστίθενται
και στις επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για την εστίαση είτε και στις ξενοδοχειακές, ένας έξτρα φόρτος. Και βέβαια αυτό θα απομειώνεται όσο μεγαλώνει και αυξάνεται και το ποσοστό των εμβολιασμένων. Αλλά είναι ένας κοινός, μια κοινή μάχη, κύριε Πολύζο, που πρέπει να δώσουμε. Κάποιοι προβλέπουν, το είδα σήμερα στις ειδήσεις από τη Γαλλία, ότι το 2022 θα είναι και το τέλος της πανδημίας, επειδή δεν το ξέρουμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίζουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δουλειά μας. Και ξέρω ότι ζητάμε από τους επιχειρηματίες, και το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση αυτό που λέω, πολλά αυτή τη στιγμή. Ελπίζω και με τα νέα από την ΔΕΘ και με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και το υπόλοιπο και την υπόλοιπη δέσμη μέτρων, να βοηθηθούν και αυτοί ως προς την καθημερινότητα της επιχειρηματικής τους δράσης. Τώρα, μας λέτε ότι αποδείχθηκαν πετυχημένα τα φετινά πρωτόκολλα, άρα διατηρούνται μέχρι νεοτέρας και για το επόμενο καλοκαίρι. Δεν λέω για τον χειμώνα, για την εντελώς άλλη συνθήκη. Ο χειμωνιάτικος τουρισμός, όλοι το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι άλλη συνθήκη. Άρα παραμένουν μέχρι νεοτέρας αυτά τα πρωτόκολλα που λέτε απέδωσαν. Γιατί δεν ήταν πολύ καλό το προηγούμενο καλοκαίρι, έτσι είδαμε ότι φούντωσε το πράγμα με το άνοιγμα του τουρισμού. Ναι, και όμως φάγατε και πολύ ξύλο από τις αντιπολιτεύσεις γι' αυτό. Από την άλλη όμως, επειδή οι αντιπολιτεύσεις τη μία στιγμή λέγανε ανοίξτε τον τουρισμό, την άλλη στιγμή έλεγαν γιατί ανοίγετε τον τουρισμό, είναι καλύτερο σας να αποφύγουμε. Έλεγαν ανοίξτε, αλλά όχι με τον τρόπο που τον ανοίξατε. Εκεί ήταν η διαφορά, όχι στο αν θα τον ανοίξετε. Ξέρετε λοιπόν όμως, κύριε Πολύζο, γιατί εδώ πέρα μιλούν τα στοιχεία. Η Ελλάδα κέρδισε τη μεγαλύτερη διεθνή διάκριση για το πιο ασφαλές ξεκίνημα του τουρισμού το 2020. Περέλαβε τη διάκριση ο τέος υπουργός, ο κύριος Θεοχάρης, στο Μεξικό. Άρα, απέναντι στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης, που αντιπολίτευση είναι θα κάνει τη δουλειά της, μιλούν οι διακρίσεις και μιλούν και η βαλίτσα των ταξιδιωτών που είχαν μέσα το διαβατήριο της ασφάλειας. Και το ένιωσαν πέρσι όσοι ήρθαν στην Ελλάδα και το ένιωσαν και φέτος. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα πρωτόκολλα, ευχαριστώ για την ερώτηση, παραμένουν προφανώς, αλλά και με τις διαβουλεύσεις μαζί με τους φορείς, το ΣΕΤΕ, την Ένωση των Ξενοδόχων, το ΞΕΕ. Θέλουμε προφανώς να γίνονται οι καταστάσεις όσο γίνεται πιο, έτσι, αν θέλετε, να είναι πιο, όχι βολικές, αλλά είναι πιο λειτουργικές. Λαμβάνουμε όλα τα στοιχεία για τη φετινή σεζόν. Για την παρούσα φάση όμως με το τέλος της τουριστικής σεζόν παραμένουμε ως έχουμε, έτσι. Λειτουργούμε με τα παρόντα πρωτόκολλα. Λοιπόν, κάνατε αυτόν τον μίνι απολογισμό για το φετινό καλοκαίρι. Τα στοιχεία δείχνουν και αν ήρθε και ο τουρίστας που αφήνει περισσότερο. Εγώ δεν θέλω να τον λέω καλύτερο γιατί είναι ρατσιστικό. Καλός μπορεί να είναι και αυτός που αντέχει να ξοδεύει 10 ευρώ την ημέρα, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν ένα ζητούμενο και το έχετε πει πολλές φορές. Προκύπτει αυτό το στοιχείο από το φετινό καλοκαίρι. Να σας πω ένα στοιχείο πολύ χαρακτηριστικό για να καταλήξω στην απάντηση αυτού. Το 2019 οι Πορτογάλοι είχαν 10 εκατομμύρια λιγότερες αφίξεις από ό,τι είχε η Ελλάδα και είχαν 20% παραπάνω έσοδο από την Ελλάδα. Μάλιστα. Το οποίο είναι η βάση της σκέψης. Θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας αυτό που περιγράφεται για την Πορτογαλία. Το βρήκαμε ήδη στην Ελλάδα πάντως φέτος με αύξηση της μέσης δαπάνης. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία, τα κοιτάω για να μην πω κάτι λάθος. Για πείτε πρέπει μας λοιπόν. Να πω ότι στο επτάμηνο, στο πρώτο εξάμηνο του 2021, είχαμε αύξηση 20% σε σχέση με τη μέση δαπάνη του 2019. Πολύ σημαντικό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από τα 614 ευρώ τα οποία χάλασαν πάνω από 750. Και αυτό δείχνει, με το 19 μιλάω πάντα, έτσι. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Αυτό βέβαια κάποιος θα μου πει, μα κυρία Ζαχαράκη, αυτοί οι άνθρωποι το 2020 δεν πήγαν διακοπές. Και είχαν ίσως και στο δισάκι τους, είχαν αφήσει στην άκρη λίγα περισσότερα χρήματα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη δημιουργείται όμως μία τάση στην Ελλάδα, η οποία, αν θέλετε, προς επίρρηση αυτών που λέω, το δείχνει και οι κρατήσεις στα πεντάστερα. Τα πεντάστερα φέτος είχαν πληρότητα και μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, 85-90%. Πολύ υψηλές λοιπόν οι διαδικασίες και τα έσοδα τα οποία λάβαμε. Και η μέση δαπάνη με τα στοιχεία που μας δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Δουλειά μας, δουλειά όλων μας, είναι αυτή την τάση να τη διατηρήσουμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Με ξενοδοχεία τα οποία προφανώς μπορούν και να χρεώσουν ανάλογα με τις υπηρεσίες αυτά τα οποία είναι να χρεώσουν. Και ήδη θυμίζω ότι σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για το Ιόνιο, είτε πρόκειται για υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά μας, γίνονται στρατηγικές επενδύσεις στο κομμάτι των ξενοδοχείων με πεντάστερα και αυτό θέλω να κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν προκύπτει από τα στοιχεία και όχι για το αποτέλεσμα του καλοκαίριου, είναι νωρίς ακόμη για να το πούμε ή να δώσουμε την οριστική εικόνα, αλλά για το αν έχουμε αύξηση κλινών στην Ελλάδα. Ναι. Και στις κατηγορίες που αναφέρεστε, έτσι. Από το απλό δωμάτιο μέχρι το πεντάστερο ή το εξάστερο.
Είναι σίγουρο ότι ο COVID, κύριε Πολύζου, θα μας δώσει δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα την αλλαγή των ταξιδιωτικών συνηθειών. Το γεγονός δηλαδή ότι πολλοί άνθρωποι περιμένουν τελευταία στιγμή για να κλείσουν και πιθανότατα αυτό είναι μια τάση που θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει μια μεγαλύτερη ανασφάλεια και ως προς τις πτήσεις αλλά και ως προς τα μέρη τα οποία κάποιος μπορεί να επισκέπτεται. Έχει όμως μια τάση να προτιμάει ο κόσμος ίσως και αυτές τις κλίνες που μπορεί να δίνουν, όπως σας είπα, υψηλότερες υπηρεσίες. Στην Ελλάδα, οι εγκρίσεις και των στρατηγικών επενδύσεων αλλά και των νέων επενδυτικών σχεδίων και μέσα στις πόλεις, θυμίζω ότι έχει γίνει και στο κέντρο της Αθήνας ή και στη Θεσσαλονίκη, στο παραθαλάσσιο κομμάτι αυτό, έχει την τάση πολλών πεντάστερων αστέρων, ξενοδοχείων και εξάστερων στο να ανοίγουν. Το βλέπουμε παντού στην Ελλάδα να γίνεται και ίσως κάποια παλαιότερα ξενοδοχεία να πηγαίνουν σε ανακατασκευές, χρησιμοποιώντας και τα επενδυτικά εργαλεία και του αναπτυξιακού νόμου και τα leader. Άρα μία σαφής κατεύθυνση προς το luxury tourism, προς τον τουρισμό δηλαδή, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να προσδώσει περισσότερα έσοδα. Χωρίς να ξεχνάμε, και αυτό το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση αυτό που λέω, ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που μπορεί να καλύψει πολλές ανάγκες. Και αυτόν που μπορεί να έχει τον οικογενειακό του προγραμματισμό και να πάει και στο τετράστερο, στο τρίστερο, και με μεγάλο έτσι χαμόγελο θα τον υποδεχτούν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι, αλλά και αυτός ο οποίος έχει, αν θέλετε, τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερες ανάγκες και υψηλότερες υπηρεσίες. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Δεν προλάβαμε να πούμε μετά της επικαιρότητας, αλλά έτσι κι αλλιώς σε περιοχή που έχει αρκετό ενδιαφέρον ο τουρισμός απευθυνόμαστε και νομίζω ότι άκουσαν με ενδιαφέρον. Και βλέπουμε, ξέρετε, και κρατήσεις αυτή τη στιγμή και μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Είναι δηλαδή η επέκταση και μετά θα προχωρήσουμε στο χειμερινό τουρισμό που περιμένουμε με αγωνία. Μη μου το λέτε εμένα. Εγώ προσπάθησα να βρω για φίλους εδώ και 15 μέρες για το τετραήμερο της 28ης και δεν βρήκα. Δεν υπάρχει. Κινούνται οι ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Στο επανειδήν, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.